Ναι, αφόρεσε όμως τα παπούτσια μου να δει πώς ένιωθα εγώ όταν μιλούσε. Ναι, αυτό θέλω να πω. Είπε ότι δεν το κατάλαβε γι' αυτό. Ναι, επειδή εγώ δεν ήμουν ποτέ της Κολοτούμπας και ούτε άλλα είπα και άλλα θα πω, επειδή σέβομαι αυτά τα τρία κορίτσια που ξεκινούν μια καριέρα τώρα μπροστά στη τηλεόραση, θα τους δώσω μια συμβουλή σαν τη Ζήνα του Κοντρόλ, που αν ήμουν στο Κοντρόλ, άστο καλύτερα. Θα μαλώνατε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, ναι. Ναι. Θα πω ότι όλα αποκτούν υπεραξία όταν σεβαστείς την πορεία του άλλου, ακόμη κι αν ο άλλος είναι μια πόρνη. Αν εγώ ήμουν πόρνη, θα ήθελα έναν άλλο σεβασμό. Μάλιστα. Αυτό. Καταλαβαίνω πολύ καλά τι λες. Εμένα θα μπορέσει να δεχτείς την ότι δεν ήταν κακοπροαίρετη. Όχι, όχι. Ναι. Αυτό το δέχτηκα από την πρώτη στιγμή. Ωραία. Υπερεύησαν τα εσκαμμένα. Θα πω κάτι που με ενόχλησε πολύ, ότι κάποια στιγμή, και θέλω να τα αφήσεις αυτά, γιατί έτσι θα υπάρξει και ειλικρίνεια στην κουβέντα μας, για το τηλεοπτικό κοινό μιλάω. Και ήταν κάτι που δεν προήλθε σαν ερώτημα από την Κική, αλλά από μια άλλη κοπέλα, τη Χρύσα Κατσαρίνη, όπου μου είπε, σε βλέπουμε ότι είσαι χορευταρού, βλέπεις το TikTok. Και της λέω, ξέρω το TikTok, σήκω να μας κάνεις ένα χορευτικό. Δεν είμαι μαϊμού κοπελίτσα μου. Και τώρα το κοπελίτσα μου, δεν το λέω αυτό, αλλά σήκω σε μια παρέα και κάνε TikTok, δεν είναι αστείο. Δεν είμαι ένας άνθρωπος. Δηλαδή, τώρα, άμα μου πεις να χορέψω, θα χορέψω. Ο τρόπος, λοιπόν, που λες κάτι, είναι που κάνει τον άνθρωπο δυνατό ή αδύναμο. Και τώρα είμαι η Ζήνα του Κοντρόλ, μιας και το συζητάμε. Μάλιστα. Ωραία. Εγώ...